ο ιατρός σας σας συνέστησε να υποβληθείτε σε κυστεοσκόπηση. Η διαδικασία αυτή χρησιμεύει για την εξέταση της ουροδόχου κύστης σας για τυχούσες ανομαλίες. Ο ιατρός θα εισαγάγει ένα κυστεοσκόπιο, το οποίο είναι ένας λεπτός σωλήνας με κάμερα και φως στο άκρο του, μέσα από την ουρίθρα σας και μέσα στην ουροδόχο κύστη. Η εσωτερική αυτή απεικόνηση επιτρέπει στον ιατρό να αναζητήσει αιτίες αιμορραγίας ή απόφραξης ή οποιασδήποτε άλλες ανομαλίες στην ουροδόχο κύστη και στο βλενογόνο της. Το βίντεο αυτό παρουσιάζει πώς πραγματοποιείται η κυστεοσκόπηση για την εξέταση του ουροποιητικού σας συστήματος. Συνήθως, η εξέταση γίνεται χωρίς νάρκωση. Χρησιμοποιείται αναισθητικό σπρέι ή γέλι για αναισθησία, ενώ μπορεί επίσης να σας χορηγηθεί ένα ηρεμιστικό για να χαλαρώσετε. Το κυστεοσκόπιο εισάγεται μέσα από την ουρίθρα στην ουροδόχο κύστη σας. Η κύστη γεμίζει με φυσιολογικό ορό, στήρο διάλειμμα και ενδέχεται να αισθανθείτε την ανάγκη να ορίσετε. Έπειτα από την διαδικασία, σας ενθαρρύνουμε να το κάνετε. Ο ιατρός θα εξετάσει την κύστη σας για οποιασδήποτε ανομαλίες. Ορισμένες φορές, ο ιατρός μπορεί να λάβει δείγμα ιστού, το οποίο ονομάζεται βιοψία, για περαιτέρω εξέταση. Επίσης, ο γιατρός εξετάζει την ουρίθρα σας. Στους άνδρες, εξετάζεται επίσης και ο προστάτης αδένας. Μετά την ολοκλήρωση της κυστεοσκόπησης, ο ιατρός σας ενθαρρύνει να ορίσετε στην τουαλέτα. Συνήθως, θα συζητήσει άμεσα τα αποτελέσματα μαζί σας. Μετά την κυστεοσκόπηση, ενδέχεται να έχετε αίσθημα καύσου κατά την ούρηση ή να δείτε ίχνη αίματος στα ούρα. Είναι επίσης φυσιολογική η εμφάνιση συχνουρίας. Οι παρενέργειες αυτές θα υποχωρήσουν έπειτα από λίγες ημέρες. Το βίντεο αυτό σας παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την Ipsen και την F. Hoffmann La Roche. Η μετάφραση αποτελεί προσφορά της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την εταιρεία Stilvi Pharmaceuticals ΑΕ. Τα σχόλια στο βίντεο αυτό έχουν γραφεί ανεξάρτητα από τον χορηγό και έχουν κριθεί ελεύθερα οποιασδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Οι πληροφορίες στο παρόν βίντεο είναι γενικής φύσης και δεν σκοπεύουν να αντικαταστήσουν επιστημονικές συμβουλές.